Καλησπέρα τρελά άτομα. Έχουμε φύγει από τον Πειραιά και πάμε στις Σπέτσες σήμερα για να παίξουμε με τους Bejeezus. Ο Γιάννης ο Βογιατζής είναι δίπλα μου, έτοιμος για απολύτως τίποτα αυτή τη στιγμή. Σε λίγο μπορεί να είναι πολύ πιο έτοιμος. Τη σύνδεση αυτή την έχετε ξαναδεί. Πρέπει να θυμηθείτε σε ποιο vlog την έχετε ξαναδεί. Α, στη Μεγκάτο, βέβαια. Εγώ, Γιάννης Βογιατζής, ο Τζίμος Ταρίδας και ο Θοδωρής ο Μαρογιώργης. Σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου, άνευ προηγουμένου. Λοιπόν, ο γύρος των Σπέτσων. Σπέτσες είναι αυτό το νησί, μοιάζει με ένα νησί. Ως γνωστόν, στις Σπέτσες δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα. Έχουμε καταφύγει σε μια πολύ ρομαντική λύση. Άμαξα. Λοιπόν, φτάσαμε στις Σπέτσες. Η φάση είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Έχουμε στήσει σε ένα big bar, πολύ γνωστό. Δεν θα σας ξανάρθω βασικά. Σήμερα θα παίξουμε σε τρία μέρη. Θα παίξουμε στο cocktail, στην υποδοχή και στο τέλος θα παίξουμε και στο party. Εδώ ο Γιάννης ο Γιατζής κάνει τη ρεύμη που λένε. Ρεμβάζει. Όλοι που θα έρθουν πιο μετά. Εμείς ήρθαμε από νωρίς με το πλοιαράκι, με το flying το dolphin, το υπτάμενο δελφίνια. Νομίζω ότι είχαν καταργηθεί αυτά, αλλά προφανώς δεν έχουν καταργηθεί γιατί θεωρείται φοβερή τεχνολογία μάλλον. Fuck you, dolphin! Should have let you leave the key. If I had known for just one second, you'd be back to follow me. Go now, go. No, now I will survive. Γιάννη Βογιατζή το χειροκροτάνε ήδη εδώ στις Σπέτσες. Ξεχνάς ότι έχουν έρθει και έχουν ζητήσει πληροφορίες για μαθήματα. Στην επαρχία ο Γιάννης Βογιατζής εκτιμάται ιδιαίτερα ως κρουστός. Του έχουν ζητήσει να κάνει μαθήματα και όλα αυτά. Προσπαθώ ποιος να ξέρει τώρα. Εδώ είμαστε στο Beach Bar Laiki. Και εδώ ακριβώς δίπλα έχει το Beach Bar Kaiki. Στο ξενοδοχείο. Bejeezus, όλο τρέλα, μόνο πάρτε διασκέδαση, ένας χαμός γενικός. Μιστάζω πάρα πολύ. Yeah, motherfucker. Yeah, mate. Για να πας εδώ στη ρεσπιό πρέπει να ηχογραφήσεις κιόλας. Εδώ ο γάμος έχει ξεκινήσει και είναι όλο στα γαλλικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, πραγματικά βαριέμαι πάρα πολύ. Περιμένουμε να έρθουν οι δύο γοργόνες. Θα έρθουν από τη θάλασσα. Παρακαλώ. Για πες. Σαγωρί μου. Τι είναι στα Παπαπα. How are you, mate? Πώς ήταν η βόλτα? Vlogging. Yeah, baby. Τζιμ Σταρίδα, ήρθε με βερμούδα να παίξει στο γάμο. Κάνουμε κανένα μπάνιο, θα γίνει. Τι μπάνιο, ρε, παίζουμε τώρα που να είναι. Παίξιμο, ρε, κάνουμε σε παραλία είμαι. Που μου βλέπω τρελό upgrade εδώ στο vlogging, ε. Πληρώνει καλά. Το vlogging. Καλά, έχω βγάλει άπειρα φράγκα τώρα. Μην το συζητάς. Περίμενε με κάμερα. Γιατί δεν με περίμενε με ένα μοχίτο. Τι να έστω. Παίζει καλά, άρρωστο. Δεν είναι αρρωσταίνο πια. Τι, πώς έχεις αποκτήσει τέτοιο φοβερό ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν αρρωσταίνω. Αρρωσταίνω εγώ με το που κάνω μισό όμως, το οποίο γενικότερα όσοι ξέρουν τα H&M είναι πολύ μπροστά. Τζιμ Σταρίδας. Με עצמם בניין עדי עד ברוך אתה אדוני יוצר הבריאות. Το πρώτο μέρος του live τελείωσε σκοτεινός και σατανικός έτσι.
βαρύδα κουτάρι. Εδώ έχει παίξει ξάπλα τερματισμένη, ε. Υγεία, παιδιά. Υγεία. Υγεία, ευτυχία. Υγεία και αγάπη πάνω από κάβλες. Και κάβλες, μην λέτε τέτοια πράγματα, ρε παιδιά, στο blog. Είστε μεγάλη πάντα, είστε μεγάλη πάντα. Σε ηλικία, θα πω. Παιδιά, το ορκίζομαι, αυτός ο γάμος ήταν γαλλικός. Καλημέρα, τρελά. Δεν έχουμε φύγει ακόμα από τις Σπέτσες, αλλά τώρα ξυπνήσαμε τέλος πάντων μετά από αυτό το φοβερό γάμο και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Αθήνα. Πολύ λυπούμεθα που φεύγουμε από τις Σπέτσες, γιατί οι Σπέτσες είναι ένα νησί στο οποίο έχουμε ξανάρθει και έχουμε περάσει εκπληκτικά. Παλιά όμως τώρα, παλιά. Αυτά είναι τα θαλάσσια ταξί με τα οποία χθες οι φίλοι μας και συνεργάτες ήρθαν στο γάμο. Α, εδώ βλέπουμε. Ένα θαλάσσιο ταξί είναι έτοιμο να τέτοιο. Ή και έρχονται όλα μαζί για κάποιο λόγο. Παιδιά, θα γίνει μαλακία, ε. Εδώ με το γέννη που για τζι περιμένουμε το πλοίο. Με έχεις πάλι στο επεισόδιο μέσα. Είσαι μέσα στο επεισόδιο. The episode. Flying cup. Κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός συνέβη για 17η φορά. Το vlog νούμερο 17 είναι στο κουβά. Κάντε like και subscribe και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.